Τους Έλληνες είμαστε διαφορετικά κόμματα. Έχουμε διαφορετική αφετηρία, διαφορετική ανάλυση. Ναι, αν δεν ψηφίσουν 4 από τους 9 δεν είναι θέμα για εσάς. Έχουμε συναντηθεί. Όχι, δεν είναι. Θα σας πω. Θα πάρω την βοήθεια του κοινού. Οπότε δεν τους νοιάζει. Έχουμε συναντηθεί σε ένα πρόγραμμα στο οποίο η βασική συμφωνία είναι γύρω από τα ζητήματα της οικονομίας, προκειμένου να μπορέσουμε να βγούμε από την οικονομική κρίση. Και είναι ούτε λογικό. Οι αντιδράσεις της Εκκλησίας σας απασχολούν. Και είναι λογικό. Θα σας πω. Εμείς όλα τα ακούμε και με όλους συζητάμε. Είναι στη λογική μας αυτό. Βεβαίως τις νομοθετικές πρωτοβουλίες τις παίρνει η κυβέρνηση. Ναι, καλά, αλλά σεβόμενη πάντα. Είναι από δεξιά μήτρα, όλες τις απόψεις. Η Εκκλησία όμως είναι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός με πολύ έντονο πέρασμα στην ελληνική κοινωνία. Δεν σας απασχολεί, τι λέει. Κοιτάξτε, γιατί σας ζήτησε να το πάρετε πίσω. Όλα μας απασχολούν. Πάρει διασκέψη στην κυβέρνηση, εγώ είμαι φανατικός της Ευαγγελικής Ρήσης που λέει «Τα το Κέσαρο στο Κέσαρι, τα του Θεού το Θεό». Η Εκκλησία κάνει ένα πολύ σημαντικό ποιμαντικό έργο, πνευματικό έργο, κοινωνικό έργο. Βοηθάει συνανθρώπους μας μέσα στην περίοδο της κρίσης. Βεβαίως στο διάλογο οποιοδήποτε μπορεί να καταθέσει τις απόψεις του, όμως την ευθύνη για τις τελικές αποφάσεις του τι νομοθετεί και πώς νομοθετεί και στην Ελλάδα και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες την έχουν οι πολιτικές ηγεσίες. Με αυτή την έννοια θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο το διάλογο που γίνεται, αλλά εξίσου χρήσιμο θεωρώ οι πολιτικοί να παίρνουν την ευθύνη των αποφάσεών τους. Οφείλουμε ένα λάμδα, παιδιά, να το αλλάξουμε. Ναι, όμως να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Ζαχαριάδη. Είπατε ότι με τους ανεξάρτητους Έλληνες συνεννοείστε στα θέματα της οικονομίας. Θα σας πει κάποιος ότι δηλαδή συνεννοείστε στις περικοπές συντάξεων, μισθών και όλων των υπολείπων? Όχι, και διαφωνείτε, ναι, απλά, σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα όπως είναι αυτό που ψηφίζετε αύριο? Επειδή διακόπη η απάντηση μου, γιατί υπήρξε το εμβόλυμο ερώτημα του κυρίου οικονόμου προηγουμένως, έλεγα ότι είμαστε διαφορετικά κόμματα με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Εμείς προερχόμαστε από το χώρο της αριστεράς. Ο κύριος Καμένος είπε για το κόμμα του ότι προέρχεται από το χώρο του Πατριωτικού Κέντρου. Εγώ τον θυμάμαι πρωτοκλασσά το Υπουργό των Κυβερνήσεων Καραμαλή. Θα έλεγα ότι προέρχεται από το συντηρητικό χώρο. Με αυτή την έννοια είναι λογικό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές τοποθετήσεις. Mm-hmm. Αν ήταν να έχουμε σε όλα τα ζητήματα τις ίδιες απόψεις, δεν θα ήμασταν δύο κόμματα, θα ήμασταν ένα κόμμα. Άρα, όπως θεωρούσα λογικό ότι στην προηγούμενη συγκυβέρνηση και οικονομού. Και δεν θέλω να διακοπεί. Όπως θεωρούσα λογικό στην προηγούμενη κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Μπαλτάκος να έχουν τελείως διαφορετικές απόψεις και με το ΠΑΣΟΚ αλλά και με τη Δημάρ του κυρίου Κουβέλη και του κυρίου Λικούδη, έτσι και σήμερα είναι φυσιολογικό και εμείς να έχουμε διαφορετικές απόψεις με τον κύριο Καμένο και να μην συναντώμαστε. Το κοινοβούλιο δεν λειτουργεί με βάση τις κομματικές στρατεύσεις, ιδίως στα ζητήματα αυτά στα οποία μπορεί να υπάρξει και μια μεγαλύτερη κινητικότητα και μια ελευθερία κατά συνείδηση. Άρα θεωρώ ότι θα διαμορφωθεί με βάση τα πιστεύω και τη βούληση των βουλευτών μια τέτοια πλειοψηφία, ώστε και η Ελλάδα. Έχετε και στο κόμμα στις αριθμίες. Βεβαίως, σε όλα τα κόμματα υπάρχουν αποχρώσεις και απόψεις. Νομίζω όμως ότι θα διαμορφωθεί μια πολύ μεγαλύτερη πλειοψηφία των 153, ώστε να μπορέσει να αλλάξει. Μέσα εσωτερικά στο νομοσχέδιο θα υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις? Κοιτάξτε, υπάρχει μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα έλεγε ότι δεν γίνονται αλλαγές μέσα από διαβούλευση. Σας λέω όμως ότι η βούληση της κυβέρνησης και της πλειοψηφίας και του Υπουργείου αυτή τη στιγμή είναι το νομοσχέδιο αυτό να κατέβει συζήτηση και να νομοθετηθεί με αυτόν τον τρόπο. Το όριο ηλικίας πρέπει να ανέβει, κύριε Ζαχαριάδη? Κοιτάξτε, το όριο ηλικίας δεν είναι μία επιλογή αμπεμπαμπλών, άμα θα μπει στα 14, στα 16, στα 18. Συντρέχουν επιστημονικοί και κοινωνικοί λόγοι ώστε να οριστεί στα 17 χρόνια για να μπορεί κάποιος να το κάνει από μόνος του ή βεβαίως με την σύμφωνη γνώμη των γονέων και ενός επιστημονικού συμβουλίου από τα 15. Άρα λοιπόν λέω να μην πάμε σε μια αριθμητική ένα εξάμηνο πριν, ένα εξάμηνο μετά, να δούμε τι ισχύει διεθνώς στη βιβλιογραφία και να ακολουθήσουμε και στην Ελλάδα. Πάμε αυτό. Πάμε στην κυρία Σπυράκη. Η Νέα Δημοκρατία άξε που ουσιαστικά δεν συμφωνούν με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και έχουν δηλώσει ότι θα το καταψηφίσουν ενδεχομένως. Υπάρχει αυτό το κλίμα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, μπορείτε να γίνεται πιο συγκεκριμένος? Θα γίνει απολύτως συγκεκριμένος, αλλά προσπαθώ λίγο να παρακολουθήσω τη συζήτηση και κάπου χάνω την επαφή. Λέει η κυρία Σπυράκη, Σωσίβιο, την ώρα του χαμού δεν πέταμε. Μα ποιος σας ζήτησε, κυρία Σπυράκη, Σωσίβιο, και πού τον βλέπετε τον χαμό? Δηλαδή, συζητάμε ένα νομοσχέδιο
για ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, για εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και μου λέτε ότι δεν θα σας πετάξουμε στο Σύβιο την ώρα του χαμού. Το ερώτημα δεν είναι τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν χάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, γιατί δεν νομίζω ότι χάνεται. Το ερώτημα είναι να τοποθετηθείτε συγκεκριμένα πάνω στο ερώτημα. Συμφωνείτε με αυτές τις ρυθμίσεις και τις αλλαγές που προωθεί αυτή η κυβέρνηση σήμερα ή δεν συμφωνείτε με αυτές τις ρυθμίσεις και αλλαγές που κυβερνήσει. Και λέει η κυρία Σπυράκη στο ερώτημά σας το προηγούμενο. Μα ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία θα νομοθετήσει τη δική της ρύθμιση την πρώτη μέρα που θα γίνει κυβέρνηση. Μα αν θυμάμαι καλά, στον 21ο αιώνα που διανύουμε, η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει αρκετά χρόνια. Κυβέρνησε από το 2004 μέχρι το 2009 και από το 2011, το Νοέμβρη μαζί με το ΠΑΣΟΚ που ξεκίνησε εκείνη η κυβέρνηση Παπαδήμου, μέχρι τις 24 Γενάρη του 2015. Θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ένα κόμμα το οποίο θα εμφανιστεί στην πολιτική ζωή του τόπου μετά τις 20 Σεπτέμβρη του 2019 για να μας πει τις απόψεις της για αυτά τα ζητήματα. Ήδη στον 21ο αιώνα έχει κυβερνήσει 10-11 χρόνια και δεν έχει νομοθετήσει τίποτα γύρω από αυτά τα ζητήματα, γιατί έχει τις εσωτερικές, τις αμφισημείες, διχογνωμίες κτλ. Άρα λοιπόν, ας λειτουργήσουμε το κοινοβούλιο και στην Ελλάδα όπως λειτουργούν τα κοινοβούλια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα, στο γερμανικό κοινοβούλιο, πριν ολοκληρωθεί η τελευταία σύνοδος, υπήρξε αντίστοιχο ψήφισμα για ζητήματα τα οποία ρυθμίζει τις σχέσεις των φίλων εκεί πέρα και ψηφίσανε οι μισοί σοσιαλδημοκράτες, λίγο παραπάνω, η αριστερά, το κόμμα της κυρίας Μέρκελ, το μισό, υπήρχαν αντιδράσεις. Ναι. Δηλαδή στην Ελλάδα, σε αυτά τα ζητήματα τα οποία δεν είναι δημοσιονομικά, τα οποία δεν έχουν τη σκληρότητα των μνημονιακών μέτρων, δεν μπορούμε να αφήσουμε, το κοινοβούλιο και τους βουλευτές πιο ελεύθερους να εκφράσουν τη γνώμη. Δηλαδή, φοβόμαστε και από αυτό. Έχουμε που έχουμε, Επειδή έχουν εκφραστεί αυτό το ζήτημα που θα υπερψηφίσουν και άλλα κόμματα. Κοιτάξτε, κύριε Οικονόμου, έχουμε το ζήτημα με τον πόνους των 50 ευρών που μπλοκάρει την αντιστοίχηση απόψεων στην κοινωνία και στο κοινοβούλιο. Διότι ακούστε τι λέει η κυρία Σπυράκη, είστε υποκατάρρευση. Γιατί έχετε 144 βουλευτές. Και επειδή έχουμε δηλαδή 144 βουλευτές, μία θέση την οποία την έχουμε πάγια διαχρονικά, έρχεται από μεγάλα τμήματα του προοδευτικού κόσμου, της κοινωνίας και από ψηφοφόρους φιλελεύθερους και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να το φέρουμε στη συζήτηση.